Πάμε όμως να έρθουμε λίγο σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό, με τον κύριο Σωτήρη Αδαμίδη, ο οποίος είναι και διευθυντής της παθολογικής κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Αδαμίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδό. Βλέπουμε μια πολύ θετική εξέλιξη στον τομέα της υγείας. Θα ήθελα όμως λίγο να μας πείτε, ποιες ηλικίες κυρίως προσβάλλονται από τον ιό του AIDS? Ουσιαστικά δεν υπάρχει διάκριση, αλλά όπως καταλαβαίνετε και από τη φύση του νοσήματος και από τον τρόπο μετάβασης, αφορά περισσότερο τις νεαρότερες ηλικίες και ιδιαίτερα τις ομάδες που εκτίθενται πιο εύκολα, τόσο μέσα από το σεξ χωρίς προφύλαξη, όσο και από εκείνες τις ομάδες που καταφεύγουν στη χρήση τοξικών ουσιών. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν παρακολουθούν δηλαδή τις εξελίξεις στον υπόλοιπο χώρο της Ευρώπης. Θέλετε λίγο να μας πείτε ποιο είναι περίπου το ποσοστό κρουσμάτων στην Ελλάδα? Μεταξύ των προηγουμένων 30 ετών είχαμε μια σταθερή αναφορά, η οποία δυστυχώς διπλασιάστηκε από το 2011 στο 2012. Είχαμε μια αλματώδη αύξηση κατά 50%. Τα κρούσματα έφτασαν τα 1.250 νέες μορφές, νέα κρούσματα του ιού HIV, του AIDS δηλαδή, μέσα στον, μέχρι το τέλος του 2012. Αυτή ήταν η πρόβλεψη και παληθεύτηκε. Μιας και σας έχουμε εδώ κοντά μας, θα ήθελα λίγο να μας πείτε, υπάρχει κάποιο άλλο νέο στον τομέα της υγείας, το οποίο δεν γνωρίζουμε? Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι ότι η αύξηση αυτή στην πατρίδα μας νομίζω ότι ταυτίζεται απόλυτα με τις συνθήκες τις οποίες βιώνει ο ελληνικός λαός από πλευράς οικονομικής κρίσεως, γιατί αυτό συνεισφέρει πάρα πολύ και σε περιστατικά τα οποία οδηγούνται σε κατάκριση ναρκωτικών ουσιών, αλλά και στην μη εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει ευαισθητοποιήσει τις αρχές και είναι θετικό σημάδι. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σας πω ότι η αύξηση, η αλματώδης όσον αφορά τις εξελίξεις τις τεχνολογικές, την παραγωγή νέων φαρμάκων είναι μια μεγάλη ελπίδα και για τα άτομα που πάσχουν από AIDS, αλλά και για τα άτομα τα οποία πάσχουν από άλλες σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος, στα ποσοστά των οποίων επίσης παρατηρείται στην πατρίδα μας μια αύξηση μεγάλη, ενώ στα ποσοστά του καρκίνου. Παρά τα αυτά δεν είναι όλα μαύρα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι έχουν σχετικά τεθεί υπό έλεγχο τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τόσο εδώ στην πατρίδα μας και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Και αυτό οφείλεται επίσης στην πολύ σπουδαία εξέλιξη που έχουμε σε σχέση με τα νεότερα φάρμακα, τα οποία μπορούν να αντιστρέψουν μια κακή πορεία στο θέμα της καρδιάς. Ένας άλλος τομέας που παρουσιάζει πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη είναι ο τομέας του διαβήτη, όπου παρά την μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων διαβήτη παγκοσμίως, υπάρχουν νέες ομάδες φαρμάκων που υπόσχονται και καταφέρνουν την επιστροφή του ατόμου που πάσχει από σακχαρό διαβήτη σε προγενέστερο στάδιο. Πολύ ευχάριστα νέα. Θα είναι πολύ καλό να ακούμε καθημερινά τέτοιου είδους ειδήσεις. Θα θέλαμε να σας ξαναέχουμε κοντά μας, να μας ενημερώσετε και για άλλου τέτοιου είδους επιτεύγματα της ιατρικής. Να σημειώσω πριν κλείσουμε μόνο ότι στο θέμα του διαβήτη, ας πούμε, έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ ο τρόπος χορήγησης των φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε ουσίες κυκλοφορούν ήδη και στην Αμερική και στην Ευρώπη, που θα έρθουν και στην πατρίδα μας, για απλοποίηση του σχήματος των ενέσεων για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με μία φορά την εβδομάδα και ίσως και στο άμεσο μέλλον με μία φορά το μήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τη δυνατότητα των ατόμων αυτών να μην υποφέρουν και να έχουν πιο εύκολη αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη από εδώ και μετά. Πείτε μας και λίγο περισσότερα, άμα θέλετε, για αυτό το θέμα για τους, γιατί μπορεί να μας ακούει κάποιος που αυτό το θέμα τον απασχολεί ιδιαίτερα. Ναι, απασχολεί πάρα πολλά άτομα στην πατρίδα μας. Υπολογίζεται ότι για το διαβήτη έχουμε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ανθρώπων που πάσχουν, κυρίως από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Αυτός ο διαβήτης είναι ο εύκολος, θα λέγαμε, ο πιο εύκολος σε σχέση με τον 1. Δεν είναι αυτός που είναι απόλυτα εξαρτώμενος από την ινσουλίνη. Μπορεί να τακτοποιηθεί και με τη δίαιτα στα πρώτα του στάδια και με τα φάρμακα αμέσως μετά. Εκείνο το οποίο έχουμε αντιληφθεί και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει και το κοινό το δικό σας, είναι ότι αν έγκαιρα γίνει η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 από το στάδιο εκείνο στο οποίο τον χαρακτηρίζουμε σαν προδιαβήτη, μπορεί πάρα πολύ
εύκολα και απλά ο γιατρός που χειρίζεται τα περιστατικά αυτά να σταματήσει την εξέλιξη και ακόμα να επαναέλθει το άτομο στη φυσιολογική του προγενέστερη κατάσταση. Είναι νόσημα το οποίο έχει άμεση σχέση με το αν θα κάνουμε καθιστική ζωή, με το αν θα είμαστε υπέρβαροι και λιγότερο με παράγοντες γενετικούς, κληρονομικούς. Άρα τα νέα είναι καλά στο κομμάτι αυτό. Δεν είναι λίγος ο αριθμός των 1 εκατομμυρίων που σας είπα ότι υπάρχουν. Και φυσικά και η απλοποίηση στη θεραπευτική αγωγή είναι επίσης πολύ σημαντική εξέλιξη. Να σας κάνω μία ερώτηση, κυρία Αδαμίδη. Ποια είναι τα συμπτώματα, νομίζω ότι μπορώ να τα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, που θα αντιληφθεί κάποιος ότι μπορεί να πάσχει από διαβήτη τύπου 2. Ναι. Κυρίως είναι ένα αίσθημα μεγάλης δίψας, είναι λόγω της αφυδάτωσης που προκαλείται στα άτομα που έχουν αυξημένο ζάχαρο, είναι η εύκολη κόπωση και από εκεί και μετά οι άλλες επιπλοκές που χαρακτηρίζουν το διαβήτη τύπου 2. Κυρίως όμως, θα έλεγα ότι εκείνο που έχει σημασία να πείτε στο κοινό σας, είναι πώς θα καταλάβουν ότι πάνε, με ποια φυσικά σημεία θα δουν ότι κάποιος πηγαίνει προς τα εκεί. Αν κάποιο άτομο παίρνει ξαφνικά βάρος και δεν γυμνάζεται, δεν έχει κάποιο πρόγραμμα άσκησης και αν έχει και στην οικογένειά του άλλα άτομα που νοσούν από σακχαροδιαβήτη, το καλύτερο που έχει να κάνει θα είναι να προχωρήσει ο ίδιος σε τροποποίηση της συμπεριφοράς του σε ένα καλύτερο lifestyle. Σε ένα τρόπο δηλαδή πιο ενεργού μετοχής μέσω άσκησης και τροποποίησης της δίαιτάς του σε ένα πιο φυσικό πρότυπο. Και αυτό γιατί είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι θα φτάσει στο διαβήτη αν δεν προσέξει αυτά τα απλά πράγματα. Κυρία Δαμίδη, υπάρχει κάποιο έλεγχος που μπορούν να κάνουν ο κόσμος που μπορεί να θέλει και προληπτικά να το εξετάσει? Βέβαια, μπορεί να κάνουν τις απλές γενικές εξετάσεις στις οποίες υπάρχει και... Γενικές εξετάσεις αίματος. Ναι. Υπάρχει επίσης η μέταση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Όπως λέμε, είναι μια μέταση και αυτή που γίνεται στο αίμα. Υπάρχουν επίσης οι κλασικοί καμπύλοι ανοχής γλυκόζης που δίνουμε στον άρρωστο να πιει 75 γραμμάρια γλυκόζης και μετράμε στο 2ωρο το ζάχαρό του και αν αυτό είναι σε κάποιες τιμές χαρακτηρίζεται ως διαβητικό άτομο ή προδιαβητικό. Γενικά υπάρχει ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος για να μάθεις. Οι εξετάσεις αυτές κοστίζουν ακριβά? Το ζάχαρο δεν κοστίζει αίματος... είναι πάρα πολύ, είναι φθηνή η εξέταση. Ωραία, γιατί εντάξει, είναι λίγο... Τι γίνεται με τα φάρμακα των διαβητικών? Υπήρχαν κάποιες δυσκολίες ώστε να τα πάρουν πριν λίγο καιρό? Ναι, νομίζω ότι έχει ομαλοποιηθεί αρκετά το θέμα αυτό όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα τα απαραίτητα. Αυτό οφειλόταν κυρίως πάλι στους λόγους της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκε το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν υπάρχουν αυτές τις δυσκολίες που είχαμε πριν από λίγο καιρό. Κυρία Δαμίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Θα χαρούμε να μας ενημερώνετε για τέτοιου είδους θέματα. Είναι ευχάριστα, τουλάχιστον όσον αφορά τα νέα επιτεύγματα της ιατρικής. Είναι πολύ ευχάριστα νέα και μας φτιάχνουν σίγουρα τη διάθεση, όπως και των τηλεθεατών. Να έχετε μια καλή ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.